Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση. Το Καλογεροπούλιο Ίδρυμα υλοποιεί ένα πλούσιο και φιλόδοξο χριστουγεννιάτικο εορταστικό πρόγραμμα. Αρχίζει γενομένες θέσεις με την παρουσίαση του θεατρικού εργαστηρίου. Συνεχίζουμε σήμερα με επίσης μια θεατρική, παιδική θεατρική παράσταση, τον Απόλλωνα και την Εφέλη που ταξιδεύουν τα Χριστούγεννα στην Ευρώπη. Θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο τον Γαβρίλη Θαριλέκα, εκπαιδευτικό στο Μουσικό Σχολείο, και την κυρία Φιλιππία Ριζοπούλου. Είναι μια παράσταση η οποία θα μας ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη. Είμαι σίγουρη ότι θα την απολαύσετε, ιδιαίτερα οι μικροί μας φίλοι. Θέλω να σας πω ότι οι εκδηλώσεις δεν σταματούν, θα συνεχιστούν μέχρι τις 30 του μηνός ημέρα Παρασκευή. Φιλοξενούμε μεταξύ άλλων μια παράσταση με ένα κουιντέτο χάλκινων γνωστών σε σύμπραξη με τη σοπράνο μας και καθηγήτρια την Βάσκα Τσαχαροπούλου. Έχουμε και άλλες θεατρικές παραστάσεις, έχουμε αφηγήσει παραμυθιών. Οπότε σας προσκαλούμε, αν δεν το έχετε προμηθευτεί ήδη, να προμηθευτείτε το πρόγραμμά μας και να έρθετε σε εκδηλώσεις. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Είμαστε με την Φιλιππία την Ριζοπούλου, μια ομάδα που ασχολούμαστε με μουσικοθεατρικές, μουσικοπαιδαγωγικές παραστάσεις. Υπάρχει μουσικοκινητική. Αυτό που θα ακολουθήσετε σήμερα έχει από πίσω, υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο έχει αυτοεκδοθεί. Θα το δείτε και στην πορεία βέβαια. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Χρυσταρά που είναι από το Ίδρυμα το Καλογεροπούλιο και το Καλογεροπούλιο Ίδρυμα, καλώς και τον Πελοπίδα, ο οποίος είναι και συνάδελφος στο Μουσικό Σχολείο. Και εσάς βέβαια που έχετε έρθει εδώ, σας ευχόμαστε καλές γιορτές και καλή ακρόαση και καλή παράσταση. Ταξιδέψουμε μαζί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης που ο Απόλλωνας και η Νεφέλη
θέλουν να μας τραγουδήσουν και να μας χορέψουν. Και μάλιστα όποιος θέλει, για να γίνει έτσι επισήμως και ο βοηθός μας, μπορεί να πάρει και το ελληνικό χριστουγεννιάτικο σκούφο με τα μπουδούνια. Ελάτε. Έχουμε άλλους βοηθούς εδώ μπροστά. Μπορείτε να βοηθήσετε. Εντάξει, λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με αυτούς εδώ τους βοηθούς τους πολύτιμους. Θα περνήσετε εσείς λοιπόν εδώ, στα χαλιά, τα γωνία. Τέλεια. Και εγώ θα αρχίσω να σας διαβάζω αυτή την ιστορία. Στα παλιά λοιπόν χρόνια, οι αφηγήσεις ξεκινούσαν κάπως έτσι. Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη, δώσ' της φλόγιο να γυρίσει, μουσική ιστορία να ξεκινήσει. Έτσι λοιπόν η ιστορία μας σήμερα ξεκινάει με τους δυο φίλους που μόλις τους είπαμε και τους βλέπουμε και εκεί, τον Απόλλωνα και την Εφέλη. Στον Απόλλωνα άρεσε πάρα πολύ η μουσική. Ενώ της Νεφέλης της άρεσε να ταξιδεύει και να βλέπει τα σύννεφα στον ουρανό ψηλά. Κάποια Χριστούγεννα λοιπόν, η Νεφέλη θέλησε να κάνει μια μουσική έκπληξη στον αγαπημένο της φίλο τον Απόλλωνα και έτσι ξεκίνησε να τραγουδάει ένα πολύ γνωστό τραγούδι. Σήμερα λοιπόν θέλω να σηκωθούμε μια σκουφιά που θα κουδουνίσουν κιόλας και μάλλον θα πει μια εδώ στο πολύχρωμο χάλι για να χορέψουμε. Αυτή ωραία με στα χρώματα θα είμαστε. Πολύ ωραία. Θα χορέψουμε λοιπόν και θα τραγουδήσουμε εμείς ένα τραγούδι που πάει κάπως έτσι ο σκοπός του. Τέλεια. Ένα χειροκρότημα εδώ για το φίλο μας. Thank you.
ιστορία. Να βάλουμε και το σκουφί που έφυγε. Πάντως να ξέρετε ότι δεχόμαστε και άλλους βοηθούς στη συνέχεια, αν κάποιος δηλαδή αποφασίσει να έρθει στην παρέα μας, θα χαρούμε πάρα πολύ να τον έχουμε. Μόλις λοιπόν άκουσε ο Απόλλωνας αυτό το χριστουγεννιάτικο τραγούδι, ενθουσιάστηκε και είπε: Νεφέλη, έχεις δίκιο. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και όλες οι όμορφες μέρες που τα ακολουθούν. Γι' αυτό και εγώ σου έχω ετοιμάσει ένα όμορφο δώρο που νομίζω ότι θα σας αρέσει ξανά πολύ. Αλήθεια, τι είναι, πες μου. Σκεφτόμουν να κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Πώς φαίνεται η ιδέα μου? Είναι καταπληκτική. Θα συμβουλευτούμε χάρτες και θα γνωρίσουμε καινούριους τόπους, θα δούμε σημαίες και αξιοθέατα, καθώς και παιδιά με παραδοσιακές στολές. Και το σπουδαιότερο, θα ακούσουμε γάλα δεκαετίες από άλλους πολιτισμούς. Ωραία λοιπόν, ετοίμασε τη βαλίτσα σου και φύγαμε για την πρώτη μας χώρα να ταξιδευτούμε. Στο χάρτη φέρνουν τα παιδιά φυσικά από την Ελλάδα και όπως είναι επιβιβάζονται σε ένα αεροπλάνο που θα τους πήγαινε στη μακρινή Αυστρία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς ταξίδεψαν μέχρι την πρωτεύουσα του στη Βιέννη. Ξέρετε ότι εμείς μπορούμε ακριβώς να γίνουμε επιβάτες σε αυτό το αεροπλάνο. Ανοίξτε τα φτερά σας! Έτοιμοι! Απογειωνόμαστε! Thank you.
προορισμός μας. Ρώτησε η Μιχαήλ, γεμάτη περιέργεια τον Απόλλωνα. Σειρά έχει την Τσεχία. Πάμε γρήγορα στο σιδηροδρομικό σταθμό, θα πάρουμε το τρένο και θα μας μεταφέρει εκεί. Έτσι και έγινε. Τα παιδιά ετοιμάστηκαν για να μπουν στο τρένο. Τι λέτε θα κάνουμε τα βαγόνια του τρένου? Έτσι ακριβώς. Έλα από μπροστά να δείτε τον μηχανοδηγός. Είσαι απίθανος μηχανοδηγός. Για να κάνουμε μια ερώτηση. Έλα, παιδιά, έλα. Πολύ ωραία. Δεν μου λες που κάνουμε και έτσι. Ε, τουτού. Πολύ ωραία. Για δώσε μου το σένα, σε παρακαλώ. Είδαμε. Ένα σταθμό βρήκαμε. Έκανε πάλι το σύνολο. Φτάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Μηχανοδηγέ. Ευχαριστούμε για το ταξίδι. Τα παιδιά λοιπόν, αφού είχαν απολαύσει τα υπέροχα τοπία πάνω στις σειράδες, την ώρα πια που άρχισε να βραδιάζει, καλή ώρα όπως τώρα, έφταναν στη Τσεχία. Μικρά λαμπιόνια φώτιζαν όλους τους δρόμους και τα χριστουγεννιάτικα στολίδια δημιουργούσαν μια έντονα γιορτινή ατμόσφαιρα. Ενώ η Νεφέλη και ο Απόλλωνας χάμαζαν τη γνωστή γέφυρα του Καρόλου, γιατί το κουαρτέ πέρα πάνω στη γέφυρα του Καρόλου, μία μικρή ορχήστρα, αυτή λοιπόν, το σύνολο εγχώρο, έπαιζε μία γιορτινή, παραδοσιακή μουσική. Είσαστε έτοιμοι να τη χορέψουμε τη μουσική? Ε, τέλεια. Πάμε λοιπόν. Έλα. Από εδώ είναι μία βοηθός, από εδώ άλλος βοηθός και η υπόλοιπη σκουριά βοηθεί από εκεί. Και το αντίστοιχο τραγούδι.
Θέλετε να βάλουμε εμείς μερικά στολίδια σε αυτό εδώ το έλατο? Έχω βάλει κάποια παιδάκια αυτά τα στολίδια. Θέλετε να βάλετε εσείς τα δικά σας? Αν και κάποιο άλλο παιδάκι θέλει να βάλει, μπορεί επίσης. Δεν θα σας δώσω εδώ. Από ένα στολίδι θα βάλει ο καθένας. Για ελάτε να ζωγραφίσετε. Μάλλον όχι, διάλεξε ό,τι πιο θες εσύ, πιο χρώμα. Ωραία. Παρακαλώ. Να γίνει το δέντρο μας γιορτίνο ακόμα περισσότερο. Α, ένα τεράκι. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Όπως καταπιέζω το Thank you.
μαζέψουμε όλα τα όργανα. Κάτι νομίζω ότι λέει ο Απόλλωνας στην Εφέλη. Έλα, έλα Εφέλη, μην αρχίσεις καθόλου. Κοίτα, περιμένει ένα ελικόπτερο για να μας μεταφέρει στη Μεγάλη Βρετανία. Και άλλη έκπληξη, έρχομαι τρέχοντας. Τώρα λοιπόν εμείς θα πάμε με το ελικόπτερο. Έχει μάθει για να κάνουμε τον Έλικα. Και πραγματικά δεν ήξεραν πού να πρωτοκοιτάξουν. Ξέρετε πως λέγεται αυτό το μεγάλο ρολόι? Big Ben. Α, τέλεια! Ένα χειροκρότημα! Πολύ ωραία! Το Big Ben λοιπόν ήταν η ακόλουθη εκεί της βασιλικής φρουράς. Και τι άλλο όμορφο, πολύχρωμο εμφανίζεται. Νόρα! Βέβαια, δεν έτσι το Λονδίνο όλο βρέχει, βρέχει, βρέχει. Βγαίνει κάποια στιγμή και το ουράνιο τόξο. Λοιπόν, τώρα υπάρχει ένα τραγούδι στο οποίο θα κοιτάζετε εσείς πια τους γονείς και κοιτάξτε λοιπόν, θα πάρει όλη η ορχήστρα αυτή τη φορά να καθεζία με τα υπόλοιπα. Εσύ και θα το πω, εσύ για το τέλεια. Ξέρετε κάτι, η μουσική θα παίξει με αυτή τη φορά όρθιοι. Για να σηκωθεί εδώ η ορχήστρα μου. Πολύ ωραία, τέλεια. Μη μου αλλάξετε θέση, κάτι από εδώ. Θα πάρω από εδώ ή από εδώ. Θα πω εδώ, λοιπόν. Βλέπετε, οι ορχήστρες και οι χοροδίες μπαίνουν σε σχήμα, όπως λένε, οι επικλήρους, σαν πέταλο κάνουν. Είμαστε πανέτοιμοι. Μία βάρκα καθιστή και μία όρθια.
μπέργκερ. Κοιτάξτε, δώστε χεράκια. Σε αυτή
τελευταία ώρα του ταξιδιού τους άκουσαν ένα γιορτινό τραγούδι που αυτή τη φορά θα παίξουμε ο Γαβρίλης στο πιάνο και εγώ στο μεταλλόφωνο. Τη μουσική, εκτός από την ακούσουμε από την ορχήστρα, Γαβρίλη. Και αυτό πολύ. Ωραία, πάμε να ακούσουμε λίγο από την ορχήστρα. Gracias.